Στο πένθος για άλλη μια φορά η Κρήτη. Μια μάνα με τη μικρή της κορούλα είναι τα νέα θύματα της κατάρας που δέρνει το νησί. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι δύσκολο κανείς να εκφράσει κάτι. Όλα συνέβησαν το απόγευμα της Τρίτης. Η 37χρονη Όλγα Φραγιαδάκη, εν ενεργή αστυνομικός που υπηρετούσε στο αστυνομικό τμήμα του πύργου και η μόλις 3 ετών κόρη της Στέλλα, επέστρεφαν στο σπίτι τους σε μια διαδρομή που έκαναν κάθε μέρα όταν απαντήθηκαν με το θάνατο. Πάει το παιδί μου σε ένα σχολείο και ερχόταν στο σπίτι και έρχεται το κακό. Είμαι στη διασταύρωση ακριβώς που έγινε το ατύχημα. Καθόμασταν μέσα, είχαμε κλείσει πόρτες και μαζεύαμε το μαγαζί να σχολάσουμε και ακούσαμε ένα θόρυβο, κάποιο δυνατό θόρυβο, σαν να έπεσε μια πόρτα, κάτι δυνατό. Και πεταχτήκαμε έξω και είδαμε τα αυτοκίνητα, το ένα ντουμπαρισμένο και το άλλο εγκλωβισμένα δύο άτομα μέσα, τα οποία ήταν νεκρά. Το βίντεο που έχει στα χέρια της η τροχαία από κάμερα ασφαλείας γειτονικού σπιτιού είναι συγκλονιστικό. Όπως δείχνει, 20 μέτρα από τη μοιραία διασταύρωση προπορεύονταν ένα άλλο όχημα που περιόριζε το οπτικό πεδίο της 37χρονης. Η γυναίκα ανάβει φλας και όταν φτάνει στη διασταύρωση στρίβει για να πάει στο σπίτι της. Μόνο που το προπορευόμενο όχημα περιόρισε την ορατότητά της και αυτό στάθηκε μοιραίο. Από την απέναντι πλευρά ερχόταν ένα φορτηγάκι ελαιουργίου. Ο οδηγός δεν πρόλαβε να σταματήσει, δεν πρόλαβε καν να φρενάρει. Χτύπησε το αυτοκίνητο της 37χρονης στην πίσω πόρτα όπου καθόταν το μικρό κοριτσάκι στο καρεκλάκι του. Άγγιξα την Όλγα στο λαιμό και στον καρπό να δω αν έχει σφιγμό. Της μιλούσα ταυτόχρονα να δω αν μπορέσω αν έχει τις αισθήσεις της για να δω πώς μπορούσαμε να βοηθήσουμε. Γιατί λόγω της ειδικότητάς μου έχω εξειδικευτεί στην παροχή πρώτων βοηθειών. Να δούμε αν μπορέσουμε να προσφέρουμε κάποιες πρώτες βοήθειες στους επιβαίνοντες. Με τρόμο διαπίστωσα ότι υπήρχε και δεύτερος επιβαίνοντας μέσα στο όχημα, το μικρό παιδάκι, το άτυχο παιδάκι Στέλλα. Επικέντρωσα την προσοχή μου στο παιδί, άνοιξα την πίσω πόρτα του οδηγού και προσπάθησα να δω αν το παιδί ζούσε. Δυστυχώς το θέαμα που αντίκρισα ήταν σοκαριστικό. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή που το αυτοκίνητο της άτυχης Όλγας εκτοξεύτηκε στον αέρα και κατέληξε μέσα σε ένα χαντάκι. Οι σκηνές που ακολούθησαν είναι συγκλονιστικές. Προσπαθούσαμε να ανοίξουμε τις πόρτες για να κάνουμε απεγκλωβισμό. Ήρθε η πυροσβεστική, ωστόσο έφτασε και ο πατέρας της άτυχης Όλγας, ο οποίος διαμένει 300 μέτρα μακριά έτσι, από το χώρο του συμβάντος. Είχαν ειδοποιήσει αμέσως στο σύζυγό της, πήρε με ένα σύζυγος τηλέφωνο. Έτρεξε εγώ και πήγα, ήταν και άτομα μαζεμένα γύρω από το τροχαίο. Βοηθήσαν και σαν ο γαμπρός μου άλλος και ένα άλλο παιδί. Φτάσαμε την πόρτα, δυστυχώς το μοιραίο ήταν γινωμένο. Στο αιματοβαμμένο σημείο έφτασαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία μετέφεραν τη γυναίκα και το παιδί της στο κέντρο υγείας Μυρών. Όμως για αυτές ήταν ήδη πολύ αργά, καθώς εκεί απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. Μόλις άνοιξα την πίσω πόρτα, βλέποντας το προσωπάκι του κοριτσιού και το πώς είχε το σώμα του. Πώς να σας το περιγράψω τώρα. Είχε γίνει μια μάζα με το καθισματάκι με τις λαμαρίνες. Έτσι και κατευθείαν ήρθε στο μυαλό μου η εικόνα από τα δικά μου τα παιδιά. Ανίποτος ο πόνος για το σύζυγο της άτυχης Όλγας. Αστυνομικός επίσης που υπηρετεί με απόσπαση στο αστυνομικό τμήμα της ΚΟ. Σαν αστυνομική οικογένεια είμαστε συντετριμένοι στην συνείδηση του χαμού της πολυαγαπημένης μας Όλγας και της μικρής της κόρης. Θα μείνουμε κοντά στην οικογένειά της με ό,τι δυνάμεις έχουμε να τους βοηθήσουμε να ξεπεράσουν όσο μπορεί να ξεπεραστεί αυτό το σοκ. Σκηνές αρχαίας τραγωδίας σήμερα στις Μοίρες. Φίλοι και συγγενείς αποχαιρέτησαν την άτυχη Όλγα και το μικρό της Αγγελούδη με την ευχή να είναι η τελευταία θυσία στην άσφαλτο και την ελπίδα πως ο πόνος θα γίνει δύναμη για το μικρό αγοράκι που έμεινε πίσω, τον τραγικό πατέρα και σύζυγο, τη μάνα της Όλγας και ολόκληρη την οικογένειά τους. Χρειάζεται όλοι μας να γίνουμε πιο προσεκτικοί. Ας το κάνουμε αυτό ως φόρο τιμής προς την Όλγα και τη Στέλλα που χαθήκαν τόσο άδικα.